Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι. Ναι, πες και το έχουμε στη γραμμή, παιδί. Να το πω, ναι, γιατί σκεφτόμουν μια ερώτηση για να κάνω στην κυρία Ρένα Δουρού, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ στην Β' Αθηνών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και θυμήθηκα μόλις τώρα και την ερώτηση. Οπότε ήταν ένα καινούριο δευτερολέπτο που είχα. Οπότε ήταν εντάξει. Το έζησα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Αισθάνομαι εξαιρετικά χαρούμενοι και εξαιρετικά αισιόδοξοι παρακολουθώντας την κουβέντα. Δεν σας κρύβω ότι μακάρι άλλες εκπομπές, αυτές οι καλούμενες, περιβόητες, ξέρετε, πολιτικές εκπομπές, να είχαν και να μπορούσαν να συζητήσουν με τον τρόπο που συζητάτε εσείς σήμερα. Λέω λοιπόν ότι είναι εξαιρετική ωριμότητα που δείχνει η νέα γενιά, αυτή που τη θυμώνται μόνο προεκλογικά ή την έχουν θυμηθεί τον τελευταίο καιρό. Ξέρετε, ανακαλύψαν οι πολιτικοί και οι ομιλούσες κεφαλές των παραθύρων ότι υπάρχουν σταζιέρ, ότι υπάρχουν ανασφάλιστοι νέοι, ότι υπάρχουν προβλήματα. Και επίσης είναι εξαιρετικό ότι τα ίδια τα παιδιά κάνουν λόγο για αυτό το καινούριο που έχει περάσει, ότι το να μην πηγαίνεις να ψηφίσεις είναι, ρε παιδί μου, cool. Mm. Λοιπόν, δύο νομίζω είναι τα αμυθεύματα που πάνε τον τελευταίο καιρό, εκεί που προσπαθούν να μας πείσουν όλες και όλους, ότι δεν υπάρχουν χρήματα, κανείς δεν κάνει λόγο για το ότι υπάρχουν χρήματα, αλλά σπαταλούνται όπου θέλουν αυτοί. Και το δεύτερο είναι ότι αν είσαι νέος, ας πούμε, είναι πολύ πιο cool, ρε παιδί μου, να μην πηγαίνεις να ψηφίσεις, παρά και καλά να είσαι σαν τους γέρους στα καφενεία. Αισθάνομαι τρομερά αισιόδοξη για τους νεαρότερους σε ηλικία. Και πραγματικά μου αρέσει που συμμετέχω στην εκπομπή σας. Και πολύ συχνά άλλους συναδέλφους δημοσιογράφους τους έχω προβοκάρει και τους έχω ενοχλήσει ότι η κουβέντα που κάνουμε στο διαδίκτυο, οι κουβέντες που κάνουμε στα chat του Facebook και στις απευθείας συνομιλίες, νομίζω ότι δεν θα μπορούσαν να ακολουθήσουν πολλοί από τους υπουργούς των διαφόρων κυβερνήσεων. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Όχι, να σας πω κάτι ειλικρινά, γιατί ξέρετε, όταν βλέπει κάποιος τηλεόραση, καταθλίβεται. Αν δει κάποιος την προεκλογική περίοδο, έτσι όπως έχει διεξαχθεί, με το αν είναι ο κύριος Σιμίτης στο ψηφοδέλτιο, αν θα πάει ο κύριος Έβερτον μπροστά ή πίσω στο ψηφοδέλτιο, νομίζω ότι είμαστε μια Ελλάδα που θέλουν να μας πείσουν, ρε παιδί μου, ότι τίποτα δεν γίνεται, ότι για να πάμε μπροστά θα πρέπει να μην πληρωνόμαστε, να μείνουμε ανασφάλιστοι. Και νομίζω ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν καλύτερα από όλους ότι πρώτον πρέπει να συμμετέχουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και δευτερευόντως, εγώ αισθάνομαι και πάρα πολύ περήφανη, γιατί σημαίνει ότι όσες φορές βρέθηκα στο δρόμο για να διαδηλώνω για τους νέους και τις νέες, νομίζω ότι καλώς βρέθηκα. Δεν βρέθηκα στον πρώτο. Διαδήλωσα υπέρ των δικαιωμάτων νέων ανθρώπων που, μάλλον τελικά, εάν ξυπνήσουμε όλοι μαζί, θα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δουρού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ήθελα να συμμετοχή ειλικρινά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Όντως.